Θεοφρούρητα, Χριστοφρούρητα και θεομητορικά, όπως τα θέλει η Παναγία της Κατοκοπιάς να είναι τα έτη μας. Έναν να πω μόνος που μου έκαμε μεγάλη εντύπωση είναι αυτές τις μέρες. Μερικοί καλοί άνθρωποι, ο ένας από αυτούς είναι εδώ τώρα, ήρθε προσκυνητής στην Παναγία τη Χρυσελεούσα. Κεριμιώτες αποφάσισαν κάθε εβδομάδα να πηγαίνουν στα ξοκλήσια του χωριού τους, να τα καθαρίζουν, να ανάβουν έναν καντήλι και όπου μπορούν με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, τα προσωρινά, να κάνουν και κάποιες διορθώσεις στις εκκλησίες των πατέρων μας, των πάπων και προπάπων μας. Σε αυτές τις τακτικές εβδομαδιαίες προσκυνηματικές ιεραποδημίες εγνωρίστηκα βεβαίως και με τους σημερινούς κατοίκους του χωριού τους, είτε Τουρκοκυπρίους, είτε εκ Τουρκίας επίκους. Με αυτούς εφίλεψα τους καλοβιζασμένους, όπως λέμε εμείς, και τους ακολουθούσα και πήγαινα μαζί τους. Μάλιστα οι δύο ήταν έπικοι κιόλας και πήγαινα μαζί τους και άναβαν τα καντήλια, καθάριζαν τα ξοκλήσια του χωριού. Τους έλεγα διάφορα θαύματα που συνέβηκαν κατά καιρούς εκεί και διότι ήθελαν και ήδη να μάθουν την ιστορία αυτού του τόπου που τον κατοικούν χωρίς να τον γνωρίζουν. Σε μία από τις εκκλησίες που επήγαν είδαν ότι εγράψαν κάποιοι στα τουρκικά έναν σασίθημα, να πούμε, για τους Ρωμιούς ακαταλαβίστικο. Αλλά ένα που ήταν οι φίλοι έπικοι δίπλα και λέει ο Ανδρέας του επίκου, μα εσύ μπορείς, του λέει, να διαβάσεις εκεί πάνω εν τουρκικά εκείνα? Του λέει ναι, κανένας δικός μας που τα έγραψε. Εγώ ενόμισα, μου λέει ο Ανδρέας, να καμιά βρυσά θα είναι τίποτα, λέει, όχι καλό. Του λέει, όχι, εμπολά καλό, είπε του έπικος, και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αυτός που το έγραψε είχε φώτιση. Τι έγραφε, νομίζετε, πας στον τοίχο? Τώρα είναι η ώρα για μετάνοια. Ακούτε τι έγραφε στα τουρκικά? Τώρα είναι η ώρα για μετάνοια. Οι Τούρκοι καταλάβαν το. Να το καταλάβουμε κι εμείς. Να καταλάβουμε ότι εμπήκαμε ήδη όλοι οι οικουμένοι. Κι ας έχουμε εμείς μια ψευδέστηση καλοπέρασης και ειρήνης, ότι εμπήκαμε στην εποχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλοι ετοιμάζονται. Η γειτονιά μας ήδη άναψε.
Τι κάνουμε εμείς? Κάνουμε λειτουργίες. Αλλά η λειτουργία έχει μεγαλύτερη ενέργεια, έχει μεγαλύτερη δύναμη, έχει μεγαλύτερη φώτιση όταν αυτοί που συμμετέχουν αντιληφθούν αυτό που εγγράφτηκε σε έναν ξοκλήσιν της κατεχόμενης Κερίνιας από επίκους Τούρκους. Τώρα είναι ώρα μετανοίας. Αν αυτόν το καταλάβει ο Νετανιάχου, αν το καταλάβει αυτόν η Χαμάς, αν το καταλάβει η Τουρκία, αν το καταλάβει η Περσία, αν το καταλάβει η Αμερική και η Ρωσία, θα έχουμε λιγότερο πόλεμο. Όχι καθόλου, αποκλείεται. Το είπαν οι Άγιοι, πρέπει να γίνει. 5 Αγίοι που το έχουν πει, ότι πρέπει να γίνει. Και αυτήν την εποχή. Αλλά τουλάχιστον οι προσευχές μας, η μετάνοιά μας, Τούρκων και Ρωμιών, οι λειτουργίες ημών των Ορθοδόξων που λατρεύομαι των μόνων αληθινών Θεών, τουλάχιστον να μειώσουν αυτά που ξεκίνησαν. Και δεν είναι μόνο πολεμικά γεγονότα, και ραδιενέργειες και ηφαίστεια, πλημμύρες, επιδημίες, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Και όλα γίνονται αυτήν την περίοδο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Άρα εμείς οι Ορθόδοξοι, το μήνυμα των εξοκλησιών της κατεχόμενης Κερίνιας να το ενεργοποιήσουμε έτη και έτη και έτη περισσότερο. Ώρα μετανοίας. Διαφορετικά, ο Θεός έχει και άλλη γλώσσα όταν οι άνθρωποι από μόνοι τους δεν βοηθούν την ειρήνη, την ελευθερία. Ο Θεός να μας δώσει την ώρα της μετανοίας. Ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας. Ποια είναι τα πάθη του νεόφυτου, ποια είναι τα λάθη του. Θεέ μου, συγχώραμε. Έτσι αρχίζει η μετάνοια. Αρχίζει πρώτα από μένα, από τα δικά μου πάθη και λάθη. Δεν βλέπω του διπλανού. Τα δικά μου. Και έτσι αυξάνει αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και ό,τι είναι να γίνει τεράστιο, γίνεται μικρόν. Και μπορεί ο άνθρωπος να το σηκώσει εποφελία γνώσεως του Θεού. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε και εσείς για μας. Η Παναγία μας υπομένει εδώ και μας περιμένει. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Κυπριανών που κάνει κάθε χρόνο τα δέοντα για να γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία οξυγόνος ζωής εις την κατοκοπιά. Μέχρι να έρθει η ώρα της μεγάλης αναπνοής. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε κι εσείς για μας. Ευλογημένα τα έτη σας, καλόν χρόνο να έχουμε, τι καλός τέλος πάντων, της υπομονής θα είναι. Να έχουμε όμως υπομονή, να έχουμε πίστη, όχι ολιγοπιστία. Και έχει ο Θεός και για μας. Οι Άγιοι της Κύπρου φαίνεται ότι μέχρι τώρα κάνουν πολλή δουλειά στον ουρανό. Και έχουμε εμείς αυτήν τη σχετική, έστω αμαρτωλή ειρήνη που έχουμε. Όταν οι άλλοι δίπλα μας σκοτώνονται καθημερινά κατά χιλιάδες. Να το εκτιμούμε αυτό. Να λέμε δόξα σε ο Θεός γι' αυτό. Αλλά όχι μόνο καλοπέραση, και happy birthday, και happy new year. Αυτά είναι αμερικάνικες αφέλειες που δεν βοήθησαν ούτε την Αμερική ούτε την Ευρώπη. Και αυτές τώρα χρεοκοπούν και αυτοδιαλύονται. Που τόσο επενδύσαμε σε αυτές. Η μεγάλη επένδυση είναι ο άνθρωπος να κατανοήσει το νόημα της ζωής και του θανάτου. Και ότι ο νικητής του θανάτου, ο νικητής της αμαρτίας, ο νικητής του διαβόλου είναι ο τέλειος Θεός, ο τέλειος άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτός που κοινωνήσαμε μόλις τώρα.
Όταν αυτόν ο άνθρωπος το αισθανθεί, έχει άφεση αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει ενοχές. Δεν έχει ανάγκη που φάρμακα. Μου έλεγε ο Άγιος Προφύριος, τα φάρμακα είναι καλά που ευρεθήκαν για τους αθέους. Ο χριστιανός, μου λέει, έχει μετάνοια και εξομολόγηση. Έτσι. Και δεν έχει ενοχές. Και τακτική θεία κοινωνία. Και τι άλλο? Ζωή αιώνιων. Όταν πεθάνει το σώμα μου, να μην πεθάνει η ψυχή μου. Να συνεχίσει να αισθάνεται και να χαίρεται. Η συνείδηση του ανθρώπου δεν πεθαίνει ποτέ, ποτέ. Και αισθάνεται και βλέπει και ακούει. Έχει και η ψυχή τις δικές της αισθήσεις. Όλα αυτά, ξέρετε τα ωραία και τα καλά, ποιος είναι η αιτία? Η Θεοτόκος. Η Παναγία μας. Αν ο Θεός έθελε να γίνει άνθρωπος και θεάνθρωπος, τέλειος Θεός όπως ήταν και τέλειος άνθρωπος, λένε όλοι οι Άγιοι, δεν είναι γιατί αμαρτήσαμε και θέλει να μας σώσει, είναι και αυτό. Αλλά το πρώτον λέει, είναι γιατί ήθελε ο Θεός Πατήρ, ο Υιός Του, ο Λόγος, να ενωθεί εκ Πνεύματος Αγίου με την Παναγία. Το μεγαλύτερον, το εκλεκτότερον δημιούργημα όλων των αιώνων είναι η Παναγία. Εξαιτίας της Παναγίας κοινωνούμε. Εξαιτίας της Παναγίας χτίζομεν εκκλησίες. Έχουμε μυστήρια. Έχουμε εμείς ιεροσύνη. Από μια απλή κόρη της Ναζαρέτ. Ο Νετανιάχου και βάζει προφητείες. Και περιμένει τον Μεσσίαν ακόμα. Ας τον περιμένει. Τον έχουν σκοτώσει. Αλλά αναστήθηκε. Εμείς το πιστεύουμε αυτό? Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εφραίνεστε δικαίοι, ουρανία γαλλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστουγεννηθέντος, πάρτε Yeah.